Όχι. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, όχι, δεν είναι στην κουζίνα. Αυτό δεν είναι στην κουζίνα. Ω, εντάξει, στην κουζίνα ήμουνα. Αλλά σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Σήμερα θα έχουμε μαγειρική, με φυσικά για τον ένα και μοναδικό... Στέλιο. Λοιπόν, είμαι ο Στέλιος. Και εγώ ο Χριστός. Πολύ με ξέρετε βέβαια. Εμένα με ξέρετε ακόμα και πολύ. Τη μάνα σου σε ξέρει. Και σήμερα θα φτιάξουμε μια καταπληκτική συνταγή. Εξαιρετική σου. Σήμερα θα κάνουμε μια καταπληκτική συνταγή. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε. Ποια συνταγή θα κάνουμε? Σκάσε! Εδώ έχουμε τις φέτες. Δεν έχεις πει τη συνταγή ακόμα. Εδώ πέρα έχουμε τις φέτες ψωμί. Το όνομα της συνταγής θα θέλαμε. Το πιάτο τις οποίες θα τις σερβίρουμε. Και το μείγμα το οποίο θα τις αναμίξουμε. Τι έχει μέσα το μείγμα? Τη συνταγή μας λέγεται French Toast. Που σημαίνει γαλλικά toast, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Θα το δείτε τι είναι. Αφού έχει τόστο και δείτε, δεν έχει σχέση. Εδώ πέρα είναι το μείγμα μας, το οποίο το έχουμε φτιάξει από πριν γιατί πρέπει να πει σε ψυγείο. Είναι γάλα με βανίλια, ζάχαρη και αυγά. Ομά. Έβαλα πριν το Χρήστο να δοκιμάσει, ελπίζω να πεθαίνω με σαμπουνέλα. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Ανάγουμε το μάτι. Ανοίχτε ένα μάτι μου. Έχουμε ανοίξει το μάτι, θα βγάλουμε έξω το κουτίνο. Βγάζουμε το βούτυρο και είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάω, βάζω τη φέτα μέσα. Τι γυρνάει και πάλι. Για χρώμα έχει ο μυτός μου. Το αφήνω να στραγγίξει λίγο. Στο πιάτο. Σκίστηκε λίγο. Η επόμενη. Κόλλησε. Σε κανένα σκιστή. Κόλλος κάνει? Όχι. Φέτονος κάνει. Τι μπήγουμε καλά. Και αυτό σκίθηκε λίγο. Και το αφήνουμε να στραγγίξει μισό λεπτό μέχρι να κάνουμε και τις επόμενες. Τελειώσαμε με τις φέτες μας. Εδώ πέρα δεν τις βλέπετε. Έχουν πάρει ένα χρώμα εμετή. Και τώρα θα ετοιμάσουμε να τις βάλουμε στο τηγάνι που θα τις σοτάρουμε με λίγο βούτυρο, ελαφρά, μέχρι να πάρουν χρώμα και τις γυρίζουμε και από τις δύο μεριές. Αλλά πρέπει να δούμε το τηγάνι είναι έτοιμο. Χρήστε, πατάτες αν είναι. Okay. Βάλτε το χέρι σου μέσα, παιδί μου. Θα σου πω, άμα και για το χέρι μου είναι ζεστό. Ναι. Οκ. Okay. Τότε είναι! Πάμε. Μέχρι να βάλει λίγο πάω στο χέρι, συνεχίζουμε εμείς κλασικά. Και αφού έχει ζητάνει τη γάνη μας, μπορείς να μπεις με τα πράγματα εκεί πέρα! Το χέρι μου! Θα βάλουμε λίγο βούτυρο. Δεν κάνουμε διαφημίση. Μην κοιτάτε τη μάρκα είναι γαμό. Το! Μου σπάσει τα νεύρα και στο φακό. Κλείσω φακό ρε! Βάζουμε εδώ πέρα, βλέπετε, μια μικρή κουταλίτσα βούτυρο. Αν χρειαστεί λίγο στη συνέχεια, συμπληρώνουμε. Το βούτυρο το βάζουμε πάνω να λιώσει. Πού πας ρε παιδό, μπορείς το μούνι, πού πας? Εντάξει, καλά είμαι. Δεν κρίνω πολύ τελικά. Καμώ το! Μην παίζει με τους φακούς! Συνεχίζουμε να λιώνουμε το κουτίνο. Προσπαθούμε να το βάλουμε να πάει παντού. Μόνο στο πιο τρέχει πάει εντάξει. Να μπορεί να το δείτε με το φακό. Συγγνώμη. Και θα σου βάλω στον κόλλο. Και θα προσθέσουμε τώρα σιγά σιγά τις φέτες του σωμιού. Ξέρω ότι φαίνεται λίγο πρωτότυπο, αλλά πιστέψτε με και εγώ όταν το δοκίμασα, εντυπωσιάστηκα, αξίζει να το δοκιμάσετε. Έχουμε το special guest star.
που θα το δοκιμάσει live στην εκπομπή. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι. Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο YouTube, αν και είναι πολύ διάσημο. Ωραία. Στάθερο ποιοτικά. Και τώρα μέχρι το στήριξο πάει ένα γρήγορο στην τουαλέτα. Θα περιμένουμε μέχρι να ετοιμαστούν οι φέτες. Θα λέμε σε λίγο. Και τώρα που είναι σχεδόν ετοιμάς, θα δούμε αν είναι έτοιμος να γυρίσουμε και την άλλη μεριά. Θέλουν λίγο ακόμα. Σε μισό λεπτό θα είναι έτοιμες. Βγάλε τα κουλάκια, θα κάνουν. Ναι, τώρα τα βγάζουμε. Το βλέπετε, έχουν πάρει ένα ωραίο καραμελό χρώμα. Δεν είναι καμένα, είναι το χρώμα που έχουν πάρει επειδή έχουν κάνει καραμέλα. Έτσι λέει. Όχι, θα δεις, Χριστό. Το θέμα είναι ότι θα δοκιμάσω κιόλας. Μισό λεπτό να βάλω και το άλλο. Ωραία, τώρα θα βγάζω τον μπροστά μπούνι. Έτσι λέει στην Κρήτη την ποδιά. Λοιπόν, έχουμε κανονική φέτα με μερέτα, με ρέντα, άχνη, ζάχαρη και κανέλα και μέλι και κανέλα. Καλά, ο Χρήστος εννοείται θα φάει αυτό με το μέλι. Γιατί είμαι πολύ γλυκός. Μαλάκα, και να πηγαίνεις κόντρα, είναι γλυκόξινο, έχεις ακούσει. Έχουμε και το guest star από εδώ. Okay. Κοίτα την κάμερα. Κοίτα μου η φάτσα. Θα μου ρίξω και την κάμερα. Άστε, χέστε. Λοιπόν, άμα θέλετε τη συνταγή, θα την γράψουμε στο description από κάτω. Από τους TUT. Του Σάβα. Είναι μαζί μας. Και θα φάει πάλι την σκέψη. Μήρε μαλακά. Αύριο κάνουμε το thriller. Ηλίθεια, τι δείχνει από φάει, σήμερα σκηνικά. Θα φάει τη σκέτη φέτα. Ο μόνο μαλακά πάντα. Μαλακά πάντα. Και το. Ναι. Κάτσε έναν άνθρωπο. Γεια σας.